Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα έκτακτο βίντεο. Ενώ γίνεται έκτακτα, εκτός προγράμματος, ενώ ότι έχω πολλά βίντεο που περιμένουν να γίνουν vlog, αλλά ένιωσα την ανάγκη να το κάνω, ξεκινώντας από δύο περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό θα σας το διαβάσω τώρα και για το άλλο περιστατικό θα σας μιλήσω περιληπτικά. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο και ξαναγυρίζεις, λες πως έχεις τραύμα, αλλά έχεις και κόλλημα, το οποίο βγήκε πριν μερικές μέρες, έγραψα το καρφιτσωμένο σχόλιο, έγραψα και καρφίτσωσα την απάντηση που μου έστειλε η θεματοθέτρια, δηλαδή η κοπέλα που έστειλε την επιστολή για το βίντεο, θα βάλω αυτό το link για το βίντεο αυτό στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ώστε να το δείτε κάποια δεν το έχετε δει. Μου έστειλε απάντηση η κοπέλα. Η φίλη που έστειλε την επιστολή γράφω, μόλις έστειλε αυτό. Να ξέρετε ότι αν κάποιος μου απαντήσει με email στην επιστολή, στο βίντεο που κάνω με αφορμή την επιστολή που μου στέλνει, αντιγράφω την απάντηση και τη βάζω σε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, το οποίο το καρφιτσώνω ώστε να είναι το πρώτο σχόλιο που μπορεί να δει κάποιος. Μου έγραψε, Θέκλα μου γλυκιά, μόλις είδα το βίντεο και ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Ψυχοθεραπεία πήγαινα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μια ακύρωνα εγώ, μια ψυχολόγος αυτή τη χρονιά. Γενικά δεν υπήρξε ιδιαίτερη σταθερότητα. Υπήρξε διάστημα που σκεφτόμουν να αλλάξω, αλλά το ανέβαλα. Το διάστημα που ήμασταν εντός εισαγωγικών μαζί φέτος, μιλάει για αυτή τη σχέση, ένιωθα ότι δεν ήθελα να ασχολούμαι με όλα όσα έκανα πριν. Να διαβάζω, να πηγαίνω για ψυχοθεραπεία, να παρακολουθώ βιντεάκια κλπ. Και αυτό ήταν κάτι που της το είχα πει στο βίντεο, ότι είμαι σίγουρη ότι και την ψυχοθεραπεία σου παραμελούσες, αλλά και τα βίντεο δεν έβλεπες. Ένιωθα απλώς ότι με ρουφούσε και ήμουν με ένα έντονο άγχος που δεν μου έκανε κέφι να ασχοληθώ με μένα όπως πριν. Σχετικά με αυτό που είπες, φυσικά και θα ήθελα να μου προτείνεις κάποιον ειδικό. Και της πρότεινα κάποιον ειδικό. Λοιπόν, κάτω από αυτό το βίντεο, κάτω από αυτό το σχόλιο, το καρφιτσωμένο, μπαίνει μία φίλη και γράφει το εξής ακολούθω σχόλιο. Πρώτη φορά ακούω για ακυρώσεις εκατέρωθεν στη θεραπεία. Λυπάμαι γι' αυτό. Φαντάζομαι το λυπάμαι γι' αυτό θα εννοεί ότι λυπάται που και η ψυχολόγος της έκανε ακυρώσεις ή και που ήδη ακύρωνε τις συνεδρίες της. Εδώ να πω ότι μπορεί κάποιος να πει, ξέρεις, μου έκανε πάρα πολλές ακυρώσεις η ψυχολόγος. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια άλλη ιστορία που είχε να κάνει με επιβλέποντα καθηγητή σε θύσεις, όχι με ψυχοθεραπεία, που ισχυριζόταν ένας φοιτητής ότι μου ακύρωνε συνέχεια τις συναντήσεις ο καθηγητής. Και όταν χρειάστηκε να αντιπαραταχθεί με τον καθηγητή, ενώ να αντιπαρατάξουν κάτω τα δεδομένα, φάνηκε ότι δεν του είχε ακυρώσει ούτε μια φορά. Νομίζω μια φορά μόνο του είχε ακυρώσει ο καθηγητής και αυτός είχε ακυρώσει 15. Άρα μπορεί να λέει, μια ακύρωνε ψυχολόγος, μπορεί να ήταν περισσότερες οι φορές που ακύρωνε οι φίλοι. Εν τω μεταξύ είναι εδώ να σημειώσουμε ότι και οι ψυχολόγοι άνθρωποι είμαστε και ότι μπορεί να αρρωστήσουμε για παράδειγμα. Άμα αρρωστήσεις τι θα κάνεις, θα κάνεις ραντεβού άρρωστος, θα το ακυρώσεις. Λοιπόν. Συνεχίζει το σχόλιο, στενοχωριέμαι όμως περισσότερο για τη μετάθεση των ευθυνών που διαβάζω. Δεν σε ρουφούσε, αφέθηκες. Δεν ευθύνεται κανείς άλλος που παρατάς τη ζωή σου, μόνο εσύ. Και συνενείς να ασχολείσαι μόνο με τους άλλους και όχι με σένα. Καίγεται το σπίτι σου και ποτίζεις ξένα. Εδώ αυτή η σχολιάστρια περιγράφει ακριβώς τι είναι συνεξάρτηση. Και της λέω ότι στενοχωριέται. Λυπάται μεν που ακυρώνονταν οι συνεδρίες, αλλά στενοχωριέται που και η ίδια, μιλώντας εκ των υστέρων τώρα για αυτή την περίοδο στην οποία είχε και συνεξάρτηση και κόλλημα, και σας υπενθυμίζω ότι ο τίτλος του βίντεο ήταν «Λες πως έχεις τραύμα, αλλά έχεις και κόλλημα». Και στο ίδιο το βίντεο στην κοπέλα εξήγησα ότι όλοι έχουμε τραύματα και ο καθένας από εμάς λειτουργούμε, αντιδρούμε με διαφορετικό τρόπο στο τραύμα και όσοι δεν έχουμε ψυχοθεραπευτή μπορεί είτε να λειτουργούμε ναρκισσιστικά
εξαιτία, ως απόκριση αντίδραση στο τραύμα μας, είτε συνεξαρτητικά ως αντίδραση στο τραύμα μας, αλλά δεν σημαίνει πως αυτό μας δικαιολογεί το γεγονός ότι έχουμε τραύμα, να συνεχίζουμε να είμαστε συνεξαρτώμενοι ή να γινόμαστε νάρκισοι επειδή είχαμε τραύμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η φίλη μου ζήτησε και της έστειλα το τηλέφωνο και τα στοιχεία μιας ψυχολόγου στην περιοχή της για να ξεκινήσει ξανά θεραπεία, γιατί την είχε αφήσει τη θεραπεία με την προηγούμενη. Της γράφει λοιπόν αυτή η φίλη, καίγεται το σπίτι σου και ποτίζεις ξένα, της λέει, βασικά της λέει λυπάμαι που μεταφέρεις αλλού την ευθύνη για τη συνεξάρτησή σου, ότι σε ρουφούσε αυτός και λοιπά, επειδή σου είναι συνεξαρτώμενη ρουφιώσουνα, τέλος πάντων. Αυτό που ονόμασες υγιές της γράφει χρήζει αναθεώρησης και της βάζει και αυτό το emoji με τα χέρια και που σημαίνει εύχομαι να το κάνεις. Μπαίνει από κάτω μια άλλη σχολιάστρια και λέει το μαστίγιο μην ξεχάσετε να βγάλετε στην κοπέλα. Τι σημαίνει αυτό, το μαστίγιο μην ξεχάσετε να βγάλετε. Της απαντάει αυτή που έγραψε το σχόλιο αυτό που ονόμασες υγιές χρήζει αναθεώρησης και προτρέπει την κοπέλα που στείλε την επιστολή να αναλάβει τις ευθύνες της, όπως την προέτρεψα και εγώ στο βίντεο να αναλάβει τις ευθύνες της, της λέει για εσάς να ανησυχείτε, όχι για τους άλλους. Και της γράφει και αυτή πίσω, και εσείς να στενοχωριέστε λιγότερο για τη μετάθεση ευθυνών και περισσότερο με τις κοβέντες που πετάτε σε μια κοπέλα που βιώνει τη συνεξάρτηση και το τελευταίο πράγμα που θέλει να διαβάσει είναι το επικριτικό τοξικό σχόλιό σας. Τα γνωρίζει ήδη, να της λείπει τέτοια κριτική. Ξαναδιαβάζω το πρώτο σχόλιο για να δούμε πόσο επικριτικό και τοξικό είναι. Πρώτη φορά ακούω για ακυρώσεις εκατέρωθες στη θεραπεία, λυπάμαι γι' αυτό. Στενοχωριέμαι όμως περισσότερο για τη μετάθεση των ευθυνών που διαβάζω. Δεν σε ρουφούσε, αφέθηκες. Δεν ευθύνεται κανείς άλλος σου παρατάς τη ζωή σου, μόνο εσύ και συνενείς να ασχολείσαι μόνο με τους άλλους και όχι με σένα. Καίγεται το σπίτι σου και ποτίζεις ξένα. Αυτό που ονόμασες υγιές χρήζει αναθεώρησης. Αυτό θεωρήθηκε από την άλλη σχολιάστρια ως τοξικό και επικριτικό σχόλιο. Το σχόλιο το μαστίγιο μην ξεχάσετε να βγάλετε στην κοπέλα δεν ήταν ειρωνικό, δεν ήταν τοξικό, όχι. Υποθέτει κιόλας ότι η κοπέλα που έστειλε την επιστολή και έγινε το σχόλιο το έχει βιώσει ως κριτική και τοξικότητα και επικριτικότητα και δεν ξέρω τι. Εδώ να σας πω ότι όποιος στέλνει την ιστορία του και γίνεται βίντεο, εάν τον ενοχλήσουν κάποια σχόλια, πάντα μα πάντα μου στέλνει email και μου λέει εκείνο το σχόλιο με ενόχλησε και μπαίνω στη διαδικασία να δω προσεκτικά εκείνο το σχόλιο και να απαντήσω ανάλογα στο θεματοθέτη ή ανάλογα στο σχολιαστή. Λοιπόν, άρα της είπε, το γνωρίζει ήδη, να της λείπει τέτοια κριτική κλπ. Της απαντάει αυτή που έκανε το σχόλιο. Αρχικά δεν απευθύνθηκα σε εσάς ουδέποτε. Γιατί είναι ξεκάθαρο το παίρνει προσωπικά. Εν συνεχεία στην περίπτωση αυτή κατά την οποία χρεωστώ τη συμβουλή σας, θα τη ζητήσω. Στην περίπτωση κατά την οποία χρειαστώ τη συμβουλή σας, θα τη ζητήσω. Τέλος, το κανάλι στο οποίο βρίσκεστε έχει και ιδιοκτήτη και θεματοφύλακα, που είναι ο ίδιος άνθρωπος και τα διαφυλάσσει στο ακέραιο. Αν κάποια τοποθέτηση χρήζει παρέμβαση, θα την πραγματοποιήσει η ίδια. Μην εκτίθεστε περαιτέρω, δημοσίως γνωρίζω τα δικαιώματά μου. Και τι απαντάει η άλλη. Ήταν δημόσιο το σχόλιο και ήταν άκρως ενοχλητικό, γι' αυτό και απάντησα. Αν απευθυνόταν σε μένα, τα ίδια θα έλεγα. Πότε είπε η Θέκλα ότι σχολιαστής δεν μπορεί να σχολιάσει άλλου σχόλιο. Μα εσύ, αγάπη μου, δεν σχολίασες το σχόλιο του άλλου. Το κατέκρινες, το ειρωνεύτηκες και την ονομάτισες για τοξικότητα. Και προέβαλες πάνω της δικά σου αποθυμένα ξεκάθαρα. Την τοξικότητα σας, τις συμβουλές σας και τις υποδείξεις σας για μια τέτοια συνεξαρτώμενη κοπέλα, καλύτερα να τις κρατήσετε για την πάρτη σας. Αυτή είναι που δεν είναι τοξική και επικριτική. Ξαναδιαβάζω ότι έγραψε αυτή που δεν είναι τοξική και επικριτική. Ήταν δημόσιο το σχόλιο και ήταν άκρος ενοχλητικό και γι' αυτό και απάντησα. Αν απευθυνόταν σε μένα, τα ίδια θα έλεγα. Πότε είπε η Θέκλα ότι σχολιαστής δεν μπορεί να σχολιάσει άλλου σχόλιο. Την τοξικότητα σας, τις συμβουλές σας και τις υποδείξεις σας για μια τέτοια συνεξαρτώμενη κοπέλα, καλύτερα τις κρατήσετε για πάρτι σας. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είμαι εγώ που έχω το κανάλι. Αυτή η κοπέλα έχει το κανάλι. Της λέει, αν το σχόλιο μου ήταν εκτός των κανονισμών της κοινότητας, θα είχε αποκρυφθεί και εγώ θα ήμουν σε σίγαση. Μαντέψτε, τίποτε από τα δύο δεν συμβαίνει. Αν ενοχλείστε, μην με διαβάζετε.
Της λέει η άλλη, σας προτείνω είτε να το διορθώσετε δείχνοντας περισσότερη ευαισθησία ή ακόμα καλύτερα να το διαγράψετε, δεν έχω άλλα να πω. Της λέω και εγώ αυτής που έχει βαφτιστεί αυτοχριστή προστάτηδα των απανταχουγής συνεξαρτωμένων και θεωρεί ότι είναι επαναθυματοποίηση του θύματος, να τους πούμε κάποιες αλήθειες. Της λέω, σου προτείνω να ηρεμήσεις. Η κοπέλα που σχολίασε μίλησε ορθά. Η αλήθεια πονάει πολλές φορές και εύκολα την ονομάζουμε τοξικότητα. Εφόσον ταυτίστηκες τόσο πολύ, κάνε μια ανασκόπηση. Μήπως είσαι και εσύ συνεξαρτώμενη και θεωρείς πως δεν φέρεις καμία ευθύνη. Απλώς ρωτάω και εισηγούμε. Και μου απαντάει, Θέκλα Πετρίδου, είμαι συνεξαρτώμενη και έχω περάσει παρόμοια εμπειρία με την κοπέλα της επιστολής. Αυτό ήταν προφανές από την αρχή όμως, ότι του πήρες πολύ προσωπικά. Έχω αναλάβει την ευθύνη μου, εγώ έδωσα πάτημα για παρόμοιες συμπεριφορές. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε σχολιάστρια εδώ μέσα μπορεί να επαναθυματοποιεί το θύμα. Πόσες φορές έχω μιλήσει για ενσυναίσθηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Αγάπη μου, έχω μιλήσει πολλές φορές για ενσυναίσθηση και είναι ξεκάθαρο ότι δεν κατανοείς τι σημαίνει ενσυναίσθηση. Εσύ θεωρείς ότι ενσυναίσθηση σημαίνει αυτό που σκέφτηκες εσύ ότι συμβαίνει, αυτό που έκοψε το μυαλό σου ότι συμβαίνει, ότι πρέπει και οι άλλοι να το θεωρήσουν το ίδιο. Σκέφτηκες ποτέ, επειδή εγώ έχει τύχει να συνομιλήσω και με την κοπέλα που έκανε το αρχικό σχόλιο, ότι η κοπέλα που έκανε το αρχικό σχόλιο μπορεί να είναι επίσης μια συνεξαρτώμενη σε αποθεραπεία, η οποία επίσης έχει πάρει το μήνυμα και έχει πάρει το νόημα και από την ψυχοθεραπεία και από τα βίντεο που κάνουμε εδώ πέρα για τη συνεξάρτηση, ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, όπως πρέπει να είναι αυστηρός με τον εαυτό του κάποιος που είναι θυσμένος στα ναρκωτικά, θυσμένος στο αλκοόλ κλπ, ώστε να μην δικαιολογούμε τις αδικαιολόγητες συμπεριφορές μας, να μην το παίζουμε κλαμμένα θύματα, για να μπορέσουμε επιτέλους να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και να εξοραίσουμε και να εξηγιάνουμε τη ζωή μας. Σου υπενθυμίζω ότι σε αυτό το κανάλι και σε αυτή την ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα οι περισσότεροι από εμάς είμαστε συνεξαρτώμενοι ή πρώην συνεξαρτώμενοι ή συνεξαρτώμενοι εν αποθεραπεία ή συνεξαρτώμενοι σε άρνηση κάποια άλλη. Της λέω λοιπόν, εσύ το ερμήνευσες ως επαναθυματοποίηση του θύματος. Σε όλα μα όλα τα βίντεο για τη συνεξάρτηση τονίζουμε πως δεν είναι υγιής μηχανισμός άμυνας σε συνεξάρτηση, αλλά συμβιβαστικός και ότι είναι παθολογία. Μου ξαναγράφει. Της κυρίας το σχόλιο ήταν ένα σχόλιο με μπόλικη αναισθησία. Το στενοχωριέμαι, ειδικά είναι για γέλια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Θέκλα, το αγαπώ το κανάλι σου και τη δουλειά σου, καλό μεσημέρι. Και της λέω εγώ, για γέλια είναι το στενοχωριέμαι. Δεν είσαι εσύ που την επέπληξες για έλλειψη συνέστηση. Το στενοχωριέμαι για κάτι που σου συμβαίνει, είναι συνέστηση. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Θέλεις να βγεις ορθή πάση θυσία. Τι να πω, αυτό είναι άμυνα. Αυτό είναι άμυνα. Δεν θέλω να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος στην κρίση μου, γιατί αν παραδεχτώ ότι έκανα λάθος στην κρίση μου, θα αναγκαστώ να δουλέψω ουσιαστικά με τον εαυτό μου, να σταματήσω να μεταφέρω εγώ τις ευθύνες τις δικές μου σε άλλους και να δουλέψω σκληρά και πνευματικά. Τι να πω, της λέω. Πραγματικά στενοχωριέμαι. Δεν το είπα ειρωνικά, πραγματικά. Το ξέχασες να βγάλεις το μαστίγιο το ειρωνικό, δεν ήταν κατά τη γνώμη σου τοξικό σχόλιο? Πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας και ζητάμε συγγνώμη. Η κοπέλα που έστειλε την επιστολή δεν μου έκανε κανένα παράπονο, είτε για όσα σχολίασα εγώ, είτε για όσα σχολίασε η κοπέλα που έκανε το σχόλιο. Και μου στέλνει συχνά mail η κοπέλα που έστειλε το θέμα και κάτω από την απάντησή της, εσύ κάνεις τις δικές σου προβολές, σαν πως και δεν είδες καθόλου το βίντεο. Και μου λέει, Θέκλα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, σε εκτιμώ πολύ και είσαι ο μόνος λόγος που παρακολουθώ το κανάλι. Με εκτιμάς πολύ και είμαι ο μόνος λόγος που παρακολουθείς το κανάλι. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτό το βίντεο θα σταματήσεις να με εκτιμάς και δεν θα υπάρξει λόγος να παρακολουθείς το κανάλι. Υποθέτω. Ελπίζω πως όχι. Δεν μου άρεσε το σχόλιο της κυρίας και όσες φορές και αν το διαβάσω και πάλι δεν θα μου αρέσει. Να φτιάξεις το βίντεο που λες, όλα χρήσιμα είναι για μένα, ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Φτιάχνω λοιπόν το βίντεο και τώρα που τα διάβασα, θα σβήσω και τα σχόλια,
και των δύο κυριών, για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους και θα βγει λίγες μέρες μετά το βίντεο, ούτως ώστε να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση να δείτε ποια έγραψε το ένα και ποια έγραψε το άλλο. Και έχω να πω τα εξής ακόλουθα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, το οποίο ίδρυσε και χειρίζεται μία ψυχολόγος. Μία ψυχολόγος με κλινική πείρα πέρα των 20 ετών. Οι άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν την ιστορία τους και ζητούν να γίνει vlog, γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα υπάρξουν σχόλια κάτω από την ιστορία. Λαμβάνω εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις όποιες αντιδράσεις έχει κάποιος που έχει στείλει επιστολή απέναντι στα σχόλια. Δηλαδή, αν κάποιος μου στείλει μήνυμα και μου πει αυτό το σχόλιο και εκείνο το σχόλιο με έχει στενοχωρήσει, μπαίνω σε διαδικασία να συζητήσω μαζί του γιατί τον τι στενοχώρησε και να δράσω αναλόγως. Όπως εάν είναι σχόλιο το οποίο είναι όντως τοξικό και επικριτικό, να μπει σε απόκρυψη αυτός που το έχει γράψει. Αν είναι ένα σχόλιο το οποίο έχει ξύσει κάποια πληγή του αποστολέα της επιστολής, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και κυρίως πάντοτε παραπέμπω τους αποστολείς των επιστολών στην προσωπική ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, το θέμα της συνεξάρτησης είναι ένα τεράστιο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε τακτικά για πάνω από ένα χρόνο. Τους τελευταίους 9 μήνες περίπου μιλάμε πολύ για ναρκισισμό και συνεξάρτηση, επειδή είναι ό,τι πιο hot, ό,τι πιο καυτό υπάρχει στην σύγχρονη, στη σημερινή ψυχοθεραπευτική πραγματικότητα και επειδή τα περισσότερα προβλήματα που σπρώχνουν τους ανθρώπους να απευθυνθούν σε ένα ψυχολόγο, είτε στέλνοντας μια επιστολή σε ένα ψυχολόγο που κάνει ψυχοεκπαίδευση, είτε ζητώντας ήδη προσωπική ψυχοθεραπεία, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με ναρκισσιστική κακοποίηση, με συνεξαρτητικές συνθήκες και κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι μεγαλώνοντας τραυματίστηκαν στην παιδική τους ηλικία και ως αντίδραση στο τραύμα ανέπτυξαν συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, οι οποίοι είτε τους έκαναν να λειτουργούν ως νάρκηση, είτε ως συνεξαρτώμενοι. Θα το πω ξανά, και θα το πω και ξανά, και θα το ξαναπώ και ξανά, ότι η συνεξάρτηση δεν είναι μία αρετή. Δεν είναι κάτι για το οποίο να πενευόμαστε ότι είμαστε συνεξαρτώμενοι. Επίσης, η συνεξάρτηση δεν είναι δικαιολογία για να λειτουργούμε με τρόπους που κακοποιούμε τον εαυτό μας και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Οι άνθρωποι που έχουμε λειτουργήσει ως συνεξαρτώμενοι κατά κόρον στο παρελθόν, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που το έχω πει πολλές φορές, ότι σχεδόν σε όλες μου τις σχέσεις στο παρελθόν υπήρξα συνεξαρτώμενη, φέρουμε τεράστιο μέρος της ευθύνης για αυτήν την κακοποίηση, την ναρκισσιστική που μας συνέβηκε. Και κομμάτι του μέρους της ευθύνης είναι ότι όταν μπήκαμε μέσα στη δίνη μιας ναρκισσιστικής σχέσης και συνεξαρτηθήκαμε με έναν κακοποιητικό άνθρωπο, τότε θεωρήσαμε ότι πιάσαμε την καλή και τσικλωτσίσαμε και τις ψυχοθεραπευτικές μας συνεδρίες και το διάβασμα ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων και την παρακολούθηση ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο. Είναι μια συμπεριφορά την οποία κάνουν όλοι οι εθισμένοι όταν μεθύσουν από τον εθισμό τους και ο συνεξαρτώμενος μεθά από τον εθισμό του όταν τα φτιάξει με έναν ναρκισσό και αρχίσει να κακοποιείται μέσα στην ναρκισσιστική σχέση, γιατί ο ναρκισσισμός ισούται με μια λέξη που ίσως μας είναι περισσότερο γνωστή, μαζοχισμός, και ο γιατί η συνεξάρτηση είναι συνώνυμη με μια λέξη που ίσως έχουμε περισσότερο οικία στα αυτιά μας, που είναι ο μαζοχισμός, δηλαδή το να επιδιώκεις να πονάς για να ευχαριστιέσαι, και μιλάμε για μια ακραία και άκρος ψυχοπαθολογική τάση. Δεν είναι καμάρι να είναι κάποιος συνεξαρτώμενος, δεν είναι δικαιολογία για τις βλακίες που κάνει και το κακό που επιφέρει στον εαυτό του και στα παιδιά του ένας συνεξαρτώμενος.
Δεν είναι άλλοθι το να είσαι συνεξαρτώμενος και δεν είναι κάτι για το οποίο να πενεύεσαι το να είσαι συνεξαρτώμενος και δεν είναι κάτι που σου δίνει πασαπόρτη για να αποφύγεις τις ευθύνες σου και τα λάθη σου. Ξέρω ότι έχει πολύ κόσμο που παρακολουθεί τα βίντεο γιατί όντως θέλει να πάρει ψυχοεκπαίδευση. Έχει πολύ κόσμο ο οποίος κρατιέται από κουβέντες που λέγονται στα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, παίρνει θάρρος, παίρνει κινητοποίηση για δράση, για να αγωνιστεί πνευματικά, να εξελίξει τον εαυτό του, για να αναζητήσει ψυχοθεραπεία κλπ. Κλπ. Ξέρω όμως ότι έχει και άλλο κόσμο, ο οποίος παρακολουθεί τα βίντεο κουτσομπολίστικα, παρακολουθεί τα βίντεο για να νιώθει τι ωραία έχει και κάποιος που είναι σε χειρότερη κατάσταση από μένα και παρακολουθεί τα βίντεο με ενωσιρή περιέργεια. Αν κάποιος έχει το εξής κίνητρο να παρακολουθήσει τα βίντεο γιατί θέλει να ακούσει κουτσομπολίστικα τι συμβαίνει στη ζωή των άλλων ή να παρακολουθήσει τα βίντεο γιατί θέλει να φτιαχτεί που κάποιοι περνούν χειρότερα από αυτόν ή τα ίδια με αυτόν, οπωσδήποτε δεν θα πάρει τα μηνύματα, δεν θα πάρει τα μαθήματα και δεν θα πάρει τη ψυχική καλλιέργεια που μπορεί να πάρει μέσα από την ουσιαστική ψυχοεκπαίδευση. Δεν λέω ότι η κοπέλα παντιδούς έτσι γι' αυτό το λόγο το κάνει, μιλάω γενικά. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, εξαιρετικά προσεκτικοί, όταν ένας άνθρωπος που λέμε ότι αγαπούμε και χτιμούμε, ο οποίος είναι ο ψυχοεκπαιδευτής μας, μας επισημαίνει ότι έχουν κάνει κάτι λάθος ή κάτι το πήρε στραβά. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να δούμε τι ακριβώς μας λέει. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την απλότητα και την ταπείνωση με την καλή έννοια να μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του. Πολλές φορές όταν μιλάω στα βίντεο κάνω λάθη εν τη ρήμη του λόγου, γραμματικά, συντακτικά λάθη. Μερικές φορές κάνω λάθη στις ημερομηνίες και πολλές φορές στα σχόλια άνθρωποι που παρακολουθούν τα βίντεο μου εντοπίζουν και μου επισημαίνουν τα λάθη μου. Όπως για παράδειγμα σε ένα βίντεο είχα πει λαθασμένα την έννοια μιας λέξης. Δεν θυμάμαι τώρα ποια λέξη ήταν. Μυσαλλοδοξία. Είχα πει ότι μυσαλλοδοξία σημαίνει να μισάς τη δόξα του άλλου, ενώ στην πραγματικότητα τα λάθος αυτού που είπα. Ο σωστός ορισμός είναι ότι μυσαλλοδοξία είναι να μην αντέχεις την άλλη γνώμη. Αυτό είναι μυσαλλοδοξία. Και μου το σχολίαζαν κάτω από το βίντεο και είπα ευχαριστώ, έκανα λάθος, έχετε δίκιο. Δεν είμαι φιλόλογος. Και φιλόλογος να ήμουν, πάλι θα μπορούσα να έχω κάνει γλωσσικό ολίσθημα και εφόσον κάποιος ο οποίος είναι καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας ή και ακόμη καλύτερα και φιλόλογος μου επισημαίνει το γλωσσικό μου ολίσθημα, οφείλω να δω με προσοχή αυτό που μου λέει και να κοιτάξω να βρω το λάθος μου. Δεν νοείται πνευματικός άνθρωπος ο οποίος να έχει μία γνώμη που να είναι παγιωμένη, να είναι σαν από πετόν και να μην αλλάζει με τίποτα γνώμη, ακόμη και αν του μιλάει ένας ειδικός πάνω στον τομέα για τον οποίο έχει γνώμη. Ξέρετε πόσο κουραστικό είναι για μένα να μετριάζω σχόλια. Χθες το βράδυ κοιμήθηκα η ώρα 4 το πρωί, γιατί η ώρα 12 τα μεσάνυχτα βρήκα μια νέα λειτουργία στο YouTube Studio, την εφαρμογή που έχω για το YouTube στο κινητό μου, που σου δείχνει σε ποια σχόλια δεν έχεις απαντήσει. Και βρήκα σχόλια από πολύ καιρό πριν που μου διέφυγαν και δεν τα είδα. Και καθόμουν και έβλεπα τα σχόλια, ένιωθα άσχημα ότι έγιναν σχόλια πριν πολύ καιρό που δεν τα είδα, που μου ξέφυγαν κατά τη διάρκεια των διακοπών κλπ. Κλπ. Και πέρασαν 4 ώρες και ξενύχτησα, κοιτάζοντα σχόλια, μετριάζοντα σχόλια και ακόμη δεν τα έχω δει όλα. Γιατί νιώθω ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που σχολιάζουν και απέναντι στους ανθρώπους που στέλνουν τις επιστολές και γίνονται βίντεο και απέναντι σε όσους παρακολουθούν τα βίντεο και κοιτάζουν τα σχόλια, νιώθω ευθύνη να υπάρχουν στο κανάλι μου σχόλια τα οποία να είναι ψυχικός επιβλαβή. Αν έχει ένα πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο για το να μην κακοποιηθεί
ή να επαναθυματοποιηθεί καθιονδήποτε τρόπο κάποιος που στέλνει την επιστολή, αυτή είμαι εγώ. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, που σας διάβασα τα σχόλια και την ανταλλαγή απόψεων και γνωμών, και γνώμης, και γνωμών, οι γνώμες των γνωμών, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και με ένα άλλο περιστατικό που έγινε χθες, μία κοπέλα η οποία μου γράφει συχνά στο Messenger, την οποία έχω γνωρίσει και προσωπικά, έκανε μία βλεψία. Κάτω από ένα ξεκάθαρα τοξικό και δεικτικό σχόλιο, έκανε μία ερώτηση επεξηγηματική. Προφανώς διάβασε το τοξικό και δεικτικό σχόλιο, δεν το κατάλαβε, δεν το είδε με προσοχή να καταλάβει ότι ήταν, γιατί ήταν και καλυμμένα τοξικό σχόλιο, να καταλάβει πως ήταν και καλυμμένο τοξικό σχόλιο, και έκανε μία ερώτηση επεξηγηματική, η οποία με αυτόν τον τρόπο άθελά της επικύρωνε την επίθεση που μου έκανε το αρχικό και καλυμμένα επιθετικό σχόλιο. Και τη στέλνω στο Messenger. Και εσύ τέκνον βρούτε, μου λέει τι εννοείς. Της λέω, κορίτσι μου, βλέπεις αυτό το σχόλιο. Αυτό το σχόλιο σημαίνει αυτό και αυτό. Εσύ από κάτω με το να ρωτάς μια απορία σε σχέση με το σχόλιο, είναι σαν να και αποδέχεσαι όλα όσα λέει το σχόλιο. Και εφόσον λες πως με αγαπάς, που εγώ το ξέρω πως με αγαπάς, το νιώθω, και εγώ σε αγαπώ, πώς γίνεται ένας άνθρωπος που αγαπάς να δέχεται αήθη επίθεση και εσύ από κάτω να το επικυρώνεις. Στην αρχή μου είπε, μα το έκανα με από αφέλεια, είχα κάνει ένα συνειρμό και έκανα εκείνη την ερώτηση, είχε γίνει το ένα, είχε γίνει το άλλο. Εγώ επέμενα επειδή πραγματικά τη γνωρίζω και επειδή πραγματικά την αγαπώ και επειδή πραγματικά θέλω το καλό της, επέμενα να της εξηγήσω ότι έκανες λάθος και της λέω χθες. Πραγματικά από εσένα περίμενα να μου πεις, κορίτσι μου, δεν κατάλαβα την τοξικότητα του σχολείου. Πήγα κι εγώ αφελώς και ρώτησα και τώρα που το ξαναβλέπω το σχόλιο έχεις δίκιο. Εκεί που ήταν το σχόλιο κάτω από εκείνη τη δημοσίευση πρέπει να καταλάβω την καλυμμένη τοξικότητα και να μην πάω με την διευκρινιστική μου ερώτηση την αφελή να το επικυρώσω. Κάναμε τη συζήτησή μας και μου στέλνει σήμερα. Καλημέρα Θέκλα μου αγαπημένη. Αυτό το 24ωρο για μένα ήταν η σπουδαιότερη ψυχοθεραπεία. Σκέφτηκα πολύ, διάβασα και ξαναδιάβασα τα μηνύματά σου, έσκασα, έκλαψα, βγήκα 2 ώρες και περπατούσα όπου να είναι. Σε ευχαριστώ που ήσουν αυστηρή, που μου τάχωσες. Σε ευχαριστώ που δεν με μπλόκαρες. Μα γιατί να την μπλοκάρω. Έκανε ένα λάθος, γιατί να την μπλοκάρω. Ένα αφελές λάθος, γιατί να την μπλοκάρω. Μπορώ να διακρίνω πότε ένα σχόλιο είναι τοξικό και πότε είναι αφελές. Σε ευχαριστώ που μου ξανά στείλες μήνυμα το απόγευμα. Από εκεί και πέρα άρχισε να γίνεται μια διεργασία μέσα μου. Η λέξη και καλυμμένη τοξικότητα ήταν το κλειδί. Όντως δεν την κατάλαβα. Ίσως να μην είμαι τόσο έξυπνη, όχι είσαι έξυπνη, ή τόσο πονηρεμένη, αλλά το είδα επιπόλαια το σχόλιο της άλλης. Έχεις δίκιο. Επέμενε ότι παρεξηγήθηκες άδικα. Έχεις δίκιο. Ή έπρεπε να γράψω κάτι υπέρ σου ή να το προσπεράσω. Έχεις δίκιο που με είπες εγωκεντρική. Μερικές φορές είμαι και γίνομαι, άρα ζω και κινούμαι στην κοσμάρα μου. Γιατί σε κάποια φάση λέω, κόρη, μήπως είσαι εγωκεντρική, μήπως ζεις τον κόσμο σου. Δεν σε είπαμε πως είναι αρχισός αυτό. Σε ευχαριστώ που με έκανες να σκεφτώ πράγματα που δεν τα είχα εμβαθύνει. Γνώρισα εμένα λίγο πιο καλά, ανέβηκα ένα μικρό σκαλί προς την αυτογνωσία, εσύ όμως ανέβηκες και 1000. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ πολύ, να έχεις μια όμορφη Κυριακή. Ενώ εσύ ανέβηκες και 1000 σκαλιά στα μάτια μου. Της λέω με αγάπη και πόνο ψυχής σε μάλλον χθες, να το ξέρεις. Το ξέρω και το εισπράττω, γι' αυτό και δούλεψε. Λοιπόν, αν μας λέει κάτι ο ψυχολόγος που μας ψυχοεκπαιδεύει ή ο ψυχολόγος που μας ψυχοθεραπεύει, και εμείς είμαστε στο κανάλι του ψυχολόγου που ψυχοεκπαιδεύει για να μάθουμε και πάμε στο ψυχοθεραπευτή για να ψυχοθεραπευτούμε, αφήνουμε λίγο κάτω τον εγωισμό μας, τον εγωκεντρισμό μας, την όποια αλαζονία μας, την όποια άμυνά μας και ακούμε προσεκτικά. Μήπως αυτό που είχε να μας πει ο ψυχολόγος είναι πιο έγκυρο από αυτό που σκεφτόμαστε εμείς. Γιατί εμείς έχουμε θέματα.
όταν κάποιος έχει συνεξάρτηση, είναι άρρωστος με τη συνεξάρτηση. Άρα βλέπει τον κόσμο μέσα από φακούς, οι οποίοι δεν είναι καθαροί. Είναι φακοί οι οποίοι αλλάζουν την πραγματικότητα. Θα μου πείτε και εσύ έχεις συνεξάρτηση. Ναι, και εγώ έχω συνεξάρτηση και κάνω οξία ψυχοθεραπεία και είμαι σε μια φάση στην οποία είμαι πολύ καλά όσον αφορά το να αφήσω πίσω μου τη συνεξάρτηση. Αλλά εγώ είμαι και ψυχολόγος και είμαι εκπαιδευμένη όταν μιλάω με έναν άλλον άνθρωπο, όταν μιλάω γενικά, να μην αφήνω τα δικά μου να είναι το κριτήριό μου. Να είναι επιστημονικές μου γνώσεις και η κλινική μου πείρα το κριτήριό μου για αυτά που θα πω και όχι τα δικά μου αποθυμένα. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε μια έντονη άποψη, να κάνουμε ένα ολόκληρο καυγά για κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς όπως νομίζουμε ότι είναι. Αλλά στην ουσία είναι μια δικιά μας αντίσταση. Κλωτσάμε στο να δουλέψουμε ουσιαστικά με τον εαυτό μας και να εξελιχθούμε. Αν ο ψυχολόγος που μας ψυχοεκπαιδεύει ή ο ψυχολόγος που μας ψυχοθεραπεύει μας δείχνει κάτι, μας μιλάει για κάτι, ας τον ακούσουμε για να βοηθηθούμε. Διαφορετικά έχουμε αντίσταση στη ψυχοεκπαίδευση και αντίσταση στη ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι ακούνε χιλιάδες ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και είναι σαν να μην έχουν ακούσει κανένα. Και γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πηγαίνουν επανειλημμένο στη ψυχοθεραπεία και να μην υπάρχει καμία βελτίωση. Γιατί αν εγώ, η Λόλα, τα ξέρω όλα, αν εγώ θεωρώ ότι ξέρω καλύτερα από τον άλλον, που είναι ψυχολόγος και είναι ειδικός και έχω μπει στο κανάλι του να με διδάξει πέντε πράγματα, είναι ψυχολόγος και είναι ειδικός και έχω πάει και τον πληρώνω να με ψυχοθεραπεύει, τότε δεν θα βοηθηθώ. Και εδώ να πω κλείνοντας, ότι όταν πάω εγώ στη δικιά μου ψυχολόγο, η οποία είναι και νεότερη από μένα ηλικιακά, όχι πολύ, αλλά είναι κάπως νεότερη από μένα ηλικιακά, κάθομαι όπως το γατάκι το βρεγμένο, σοβαρά. Κάθομαι όμως όπως το γατάκι το βρεγμένο, ρωτάω τη γνώμη της, τη ζητάω να μου πει ό,τι χρειάζεται να ακούσω, όσο σκληρό και να είναι, της λέω μαστίγωσέ με. Πες μου την αλήθεια. Μη μου χρυσώνεις το χάπι, μη μου το καραμελώνεις. Ήρθα εδώ για να δουλέψω. Ήρθα εδώ για να βοηθηθώ. Δεν ήρθα εδώ για να σου πω τι καλή που είσαι και να μου πεις τι καλή που είμαι και να φύγουμε. Μιλάμε για tough love, σκληρή αγάπη, η οποία γίνεται όμως από ειδικούς. Να προσέξουμε οι σχολιαστές στα σχόλια, να μην κάνουμε τον ειδικό χωρίς να είμαστε ειδικοί και να μην προβάλλουμε τα δικά μας αποθυμένα πάνω σε οποιοδήποτε σχόλιο, πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, ιστορία που στέλνει κάποιος. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ είναι κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, στο οποίο μπαίνουμε για να μάθουμε. Δεν μπαίνουμε για να διδάξουμε. Και είναι πραγματικά απορίας άξιον, για μένα δεν είναι, αλλά απορίας άξιον θα ήταν για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή ότι κανένας από τους ψυχολόγους που παρακολουθούν το κανάλι, κανένας από τους καθηγητές Πανεπιστημίου Ψυχολογίας που παρακολουθούν το κανάλι, ποτέ δεν έχουν πει να κάνουν οποιοδήποτε επικριτικό σχόλιο, είτε στο τι έχει λεχθεί από εμένα στο βίντεο, είτε στα σχόλια που έχουν κάνει άλλοι. Αντιθέτως, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ειδικοί επί του θέματος, μπαίνουν και κάνουν επικριτικά σχόλια. Και ενίοτε μπαίνουν σε απόκρυψη ή ενίοτε τους απαντάω με αγάπη και καλοσύνη, γιατί καταλαβαίνω, και γι' αυτό κάνω και διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αποθυμένα και έχουν τεράστια αντίσταση στην αλλαγή, γιατί φοβούνται την ανάληψη της ευθύνης. Η ανάληψη της ευθύνης, όσο φοβιστική κι αν είναι, η ανάληψη της ευθύνης, όσο και αν μας τρομάζει, μας επελευθερώνει ουσιαστικά. Να το είπα. Το παραδέχομαι ότι είμαι συνεξαρτώμενη. Παραδέχομαι ότι εγώ φταίω. Παραδέχομαι ότι εγώ τα έκανα σκατά με τη ζωή μου. Και αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ να διορθώσω τη ζωή μου. Δεν περιμένω από τον άλλο. Δεν περιμένω να έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο άσπρο άλογο που θα με αγαπήσει πραγματικά για να είναι η ζωή μου καλή. Κάνω εγώ τη ζωή μου καλή. Γιατί πραγματικά κάποιοι άνθρωποι ενοχλούνται πολύ που χαλάμε το παραμύθι της ταχτοπούτας και του πρίγκιπα με το κοβάκι ή το παραμύθι της οποιασδήποτε περιμένει τον έρωτα να έρθει να τη σώσει. Γιατί αυτό οραματίζονται και φαντασιώνονται οι συνεξαρτώμενοι. Ότι θα έρθει ένας έρωτας θεός και ένας έρωτας σωτήρας και τη συνεξάρτηση στο μαύρο Ευαγγέλιο.
Και δεν είναι κακό να ζητάμε συγγνώμη. Να ζητάμε ειλικρινή συγγνώμη όμως, που σημαίνει ότι μπαίνω στη διαδικασία να καταλάβω ακριβώς τι μου λένε, να καταλάβω ακριβώς που έκανα λάθος και να το διορθώσω συνειδητά. Και να ζητήσω συγγνώμη όχι για να τελειώσει η κουβέντα, να ζητήσω συγγνώμη επειδή το νιώθω. Γιατί τα ψεύτικα συγγνώμη τα καταλαβαίνουμε. Και στην περίπτωση που κάποιος δεν το νιώθει να πει συγγνώμη, το να μην πει καθόλου συγγνώμη είναι καλύτερο από το να πει ψεύτικα και ειρωνικά. Σας αγαπώ πολύ. Χαίρετε.